του 17 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις, ενιαία επί της αρχής επί των άρθρων και επί της τροπολογίας. Πριν παραδώσω τη διεύθυνση της διαδικασίας στον Πρόεδρο κύριο Κακλαμάνη, παρακαλώ πολύ την προσοχή σας. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά από αναλυτική συζήτηση που μπορεί οποιοδήποτε από μας να προστρέξει και στα πρακτικά για να ενημερωθεί και κατόπιν σχετικής εισήγησής μου και αφού ακολούθησε η αντίκρουση της σχετικής πρότασης από πλευράς του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, η διάσκεψη των Προέδρων με ομοφωνία, βεβαίως με αντιρρήσεις του εκπροσώπου του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή κυρίου Χρήστου Παπά, αποφάσισε να προτείνει στην Ολομέλεια για να εγκριθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 81, παράγραφος 1, 2 και 3 του κανονισμού της Βουλής, τον αποκλεισμό της συμμετοχής των βουλευτών μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής από τη διαδικασία και τη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για το νομοσχέδιο Συνταξιδοτικές Διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4387 του 16, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 18-21 και λοιπές διατάξεις. Οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής δικαιούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου, να συμμετάσχουν στις ενδεχόμενες ονομαστικές ψηφοφορίες με τις οποίες θα κλείσει η σχετική διαδικασία. Έχει γίνει απολύτως σαφές από τη συζήτηση η οποία έγινε στις συνεδριάσεις των Επιτροπών χθες και προχθές, 15 και 16 Μαΐου, και από την αντίστοιχη συζήτηση στη διάσκεψη των Προέδρων χθες, 16 Μαΐου, ότι τόσο η απόφαση των Επιτροπών, με βάση την οποία δεν συμμετείχαν στις συνεδριάσεις οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, όσο και η προτινόμενη σήμερα προς την Ολομέλεια απόφαση που αφορά στο σύνολο των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, τεκμηριώνεται από την πλήρη κάλυψη η οποία δόθηκε μετά το πέρας όλων των θλιβερών και αντιδημοκρατικών πράξεων από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής εκ μέρους όλης της παράταξης. Δυστυχώς, τέτοιας πρωτοφανούς έκτασης συμβάν δεν είναι μεμονωμένο με ευθύνη βουλευτών της Χρυσής Αυγής και μάλιστα μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, αλλά προστίθεται σε μια σειρά γεγονότων την πρόσφατη πενταετία που πέραν της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς αναφέρονται σε απειλές ή και πρακτικές βίας. Παρακαλώ πολύ, και επειδή δεν πρέπει να καθυστερήσουμε τη δουλειά μας τη συγκεκριμένη για το νομοσχέδιο, καλώ το Σώμα να συμφωνήσει επί της πρότασης διανατάσεως της κυρώσεως. Αν δεν κάνω λάθος, ομοφώνως το Σώμα επικροτεί την απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Εάν αυτοί μπουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, χορηγούν τους οφείλουν μέσα. Αλλιώς διακόπτω και μετά σωματείνουν.